ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο, Κύριο Σεραφείμ.
αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Χαίρετε! Η 13η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία επιτελεί την απόδοση της εορτής της αποτομής της Θυμίας Κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου και εορτάζει την Ιερή Μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Οι Άγιοι Πατριάρχοι Κωνσταντινουπόλεως Αλέξανδρος, Ιωάννης και Παύλος ο Νέος ανεδείχθησαν υπέρμαχοι και ομολογητές της Αγίας και αμμομή του ημών πίστεως. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που ακούσαμε προηγουμένως στο Ιερό Αποστολικό Ανάγνωσμα «Γρηγορείτε, στήκετε εν διπίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε, πάντα ημών εν αγάπη γυναίστο» ευρίσκει την πλήρη εφαρμογή του στον βίο, την θεάρεστη πολιτεία, την αγιασμένη, πεπαρισιασμένη και ολοφώτινη πατριαρχία των Αγίων αυτών πατριαρχών. Ήσανε γρήγοροι και άγρυπνοι κατά Θεών φύλακες και φρικτοροί της Θεοπαραδότου και ασπήλου χριστιανικής ημών πίστεως και της Αγίας Μάνδρας της Κωνσταντινοπολίτιδος Αγίας Εκκλησίας, ακλόνητοι και εδραίοι θεματοφύλακές της. Ανδρείοι και κρατεοί εν Αγίω Πνεύματι, ποιμένες Άγιοι και τίμιοι της Εκκλησίας, ιερουργούντες και διακονούντες την Εκκλησία και τον λαό του Θεού εν αγάπη. Ο Άγιος Αλέξανδρος, αναπληρωτής του Ιερεού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνους κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν, κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εις αυτή λοιπόν ευρισκόμενος στην Αγία Σύνοδο, ο θείος αυτός Αλέξανδρος, πολλά ηγονίστη ο Τρισμακάριος υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως, ελέγχων την του Αρίου κακοδοξίαν. Όταν δε τελείωσε η Αγία αυτή πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ο Αυτοκράτορ Μέγας Κωνσταντίνος παρεκάλεσε όλους τους θεοφόρους εκείνους πατέρας με προεξάρχοντα τον Άγιο Αλέξανδρο και μετέβησαν στην νεόκτιστη Κωνσταντινούπολη για να την ευλογήσουν. Με το λίγον, αφού ανεπάφθη ο Πατριάρχης Μητροφάνης, ανεδείχθη μετά από θεία αποκάλυψη ο Άγιος Αλέξανδρος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως της Νέας Ρώμης. Ο Άγιος Ιωάννης ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο κατά τη μαρτυρία του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου κατά το έτος 518 ή 520, ο δε Άγιος Παύλος ο Νέος, ο οποίος είναι άλλος από τον Άγιο Παύλο τον Ομολογητή που εορτάζει στις 6 Νοεμβρίου και λέγεται Παύλος ο Δεύτερος, εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως στα χρόνια του Βασιλέως Κωνσταντίνου του Τετάρτου. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε με τη μετάφρασή τους επίλεκτους ιερούς ύμνους για την τριάδα αυτή των Αγίων Πατριαρχών. Για τον Άγιο Αλέξανδρο, Παμάκαρ Αλέξανδρε Ποιμήν, Εκκλησίας Γέγονας, Ορθοδοξίας Υπέρμαχος, Αρίου Καθελών, την Αλαζονίαν, προσευχές συντόνισου, των πάντων λυτρωτήν εξετούμενος. Και νυν οικέτευε, δωρηθήνεται σπιχές ημών, την ειρήνην και το μέγα έλεος. Και η εξήγησή του. Παμακάριστε Αλέξανδρε, αναδείχθηκες ποιμένας της Εκκλησίας, υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, αφού γκρέμισε στην αλαζονία του αιρεσιάρχη Αρίου με τις επίμονες Άγιες προσευχές σου, ζητώντας την Θεία Παρέμβαση του Λυτρωτή των όλων Σωτήρων μας Ιησού Χριστού. Και τώρα να παρακαλείς τον Κύριο να χαρίσει στις ψυχές μας την ειρήνη και το μέγα έλεος. Για τον Άγιο Ιωάννη, Ιωάννη τίμιε σαρκός την φθοράν εμίση σας, διεγκρατίας και πίστεως, διαγρυπνίαστε και ομολογίας, άγγελος επίγειος, ευρέθης και ουράνιος άνθρωπος, Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνετε ψυχές ημών, την ειρήνην και το μέγα έλεος. Και η μετάφραση του. Άγιε Ιωάννη, τίμιε, εμίσησες την διαφθοράν της σάρκας,
με εγκράτεια και θερμή πίστη, με αγρυπνία και με την θαρετή ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως, αναδείχθηκες επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Παρακάλεσε τον Σωτήρα Χριστό να χαρίσει στις ψυχές μας την ειρήνη και το μέγα έλεος. Και για τον Άγιο Παύλο. Παύλου, θείης δόγμασι σαφώς, όντως επιθάρχησας, μεθού εις τρίτον ανέδραμες, ουρανών όσιε, αρετών το ύψη και οίκουσας ρήματα, τα άρρητα και θεία του Πνεύματος. Παύλε μακάριε, ορθοδόξων βάσης άσιστε, τον Σωτήρα απαύστος οικέτευε. Και η ερμηνεία του. Άγιε μακάριε Παύλε, όντως πειθάρχησες με ακρίβεια στα θεία δόγματα του Αγίου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, μαζί με τον οποίο ανυψώθηκες μέχρι τον τρίτο ουρανό, στο ύψος των αρετών, και άκουσες τα άρρητα και θεία λόγια του Αγίου Πνεύματος. Σύ όσιε του Θεού, που είσαι η αμετακίνητη βάση των Ορθοδόξων, παρακάλεσε ακατάπαυστα τον Σωτήρα Χριστό και το κοινό απολυτίκιο των Αγίων Πατριαρχών. Μίστε ουράνιοι αποδεικνύμενοι, θείοι εκφάντορες το κόσμο όφθητε, την Εκκλησίαν του Χριστού ποιμάναντες θεαρέστος, ιερέ Αλέξανδρε της Τριάδος ο Πρόμαχος, Ιωάννη ένδοξε ο της Χάριτος Τρόφιμος, και Παύλε ιερέων Ακρότης, όθεν ημάς ανεφημούμεν. Και η εξήγησή του. Αποδειχθήκατε Άγιοι ουράνιοι μίστες και μυσταγωγοί, φανήκατε θείοι κήρυκες και εκφάντορες στον κόσμο, αφού επιμάνατε θεάρεστα την Εκκλησία του Χριστού. Ιερέ Αλέξανδρε, πρόμαχε και υπέρμαχε του θείου δόγματος της Αγίας Τριάδος, Ιωάννη ένδοξε, τρόφιμε της Θείας Χάριτος, και Παύλε, που είσαι η κορυφή των ιερέων. Γι' αυτό όλοι σας ανυμνούμε και σας εγκομιάζουμε. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής για τις τρεις μεγάλες μορφές των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου, και ακούσαμε ιερά εγκόμια για αυτούς από τους ιερούς ύμνους που παραθέσαμε. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα στον Άγιο και περιώνυμο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αλέξανδρο, τον διάδοχο του Αγίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνος, τον οποίο και αναπλήρωσε ασθενούντα κατά την διεξαγωγή των εργασιών της Ενικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Άγιος Αλέξανδρος κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκε περί το 239 στο Βυζάντιο και απεβίωσε το 337, αφού επατριάρχευσε από το 325 μέχρι το θάνατό του. Λεπτομέρειες για τα πρώτα έτη της ζωής του δεν έχουμε από τις ιστορικές πηγές. Κυρίως ο Αλέξανδρος αναφέρεται από το 314 και εξής μέχρι το χρόνο που πέθανε υπέργυρος σε ηλικία 98 ετών. Διαδραμάτισε δε σπουδαίο ρόλο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325, στην οποία πήρε ενεργό μέρος και αγωνίστηκε στεναρά για την Ορθοδοξία. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήταν ο Μητροφάνης 306 έως 314 ή και μέχρι το 325. Πλησίον του Αγίου αυτού ανδρός εχρημάτισε ως πρωτοπρεσβύτερος και άμεσος βοηθός του. Οι ιστορικοί διαφωνούν ως προς την περίοδο της Πατριαρχίας του Μητροφάνους, διότι διάδοχος αυτού στον θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος. Άλλοι τοποθετούν την Πατριαρχία του από το 306 έως 314, οπότε ο Αλέξανδρος ανήλθε στο θρόνο 314 έως 337, και άλλοι αναφέρουν ότι ο Μητροφάνης υπήρξε Πατριάρχης μέχρι το 325, οπότε και τον διαδέχθηκε ο Αλέξανδρος. Κατά την επικρατέστερη δεύτερη αυτή εκδοχή, ο Μητροφάνης στην περίοδο αυτή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου υπήρξε πολύ γέρον και δεν μπορούσε αυτοπροσώπως να πάει στη Νίκαια. Γι' αυτό ως αντιπρόσωπό του έστειλε τον πρωτοπεσβύτερό του Αλέξανδρο, πιθανόν δε και βοηθόν του επίσκοπο Βυζαντίου, διότι αναγράφεται ως επίσκοπος από το 314 και διάδοχος του Μητροφάνους μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας. Ο Αλέξανδρος φέρεται ως ιερωμένος εξαιρετικής μορφώσεως και ευσεβίας. Στη Νίκαια αγωνίστηκε μαζί με τους άλλους 318 Αγίους Πατέρες στεναρά εναντίον του Αρίου, ο οποίος ως γνωστόν ειρνείτο την θεότητα του Χριστού και το δόγμα του Τριαδικού Θεού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος που διεύθυνε τις εργασίες της Συνόδου εκείνης είχε ταχθεί με το μέρος της Ορθοδόξου Παρατάξεως και κατά του Αρίου. Μετά τη λήξη των εργασιών της σεβάσμιας πρώτης εκείνης Οικουμενικής Συνόδου, ο Αλέξανδρος επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους άλλους επισκόπους του πατριαρχικού κλίματος. Ήδη ο Μητροφάνης διάνυε τις τελευταίες μέρες της ζωής του και ήταν υπέργυρος πλέον. Τότε παρακαλεί τον ευσεβή αυτοκράτορα και υπέρμαχο της Ορθοδοξίας Κωνσταντίνο τον Μέγα, καθώς και τους επισκόπους και εκλέκτορες, να αναδείξουν τον Αλέξανδρο διάδοχό του. Πράγματι, η επιθυμία του Οσίου Πατριάρχου Μητροφάνους έγινε σεβαστή. Όλα πήγαιναν καλά στο Βυζάντιο, αν και ο αριανισμός πάντοτε ζητούσε ευκαιρίες και επηρέαζε τους ισχυρούς της ημέρας. Όταν κατά το 337 απέθανε ο Μέγας Κωνσταντίνος, τον διαδέχθηκε ο γιος του Κωνσταντίος. Δυστυχώς αυτός δεν ακολούθησε τα ίχνη του πατέρα του. Έδειξε φιλία και προστασία στον Άριο. Θέλοντας να συμφιλιώσει τον ανένδοτο Αλέξανδρο με τον Άριο, επίεζε από την πρώτη μέρα της βασιλείας του τον Πατριάρχη Αλέξανδρο
και ζητούσε ο Κωνσταντίος να δεχθεί σε εκκλησιαστική κοινωνία τον Άριο. Προς το σκοπό αυτό είχε ορίσει ο Κωνσταντίος και την ημέρα κατά την οποία αναγκαστικά θα λειτουργούσε ο Ορθόδοξος και αγωνιστής της Νικαίας Αλέξανδρος με τον Άριο. Ο Άγιος εκείνος Πατριάρχης Αλέξανδρος εσχεδίαζε να παραιτηθεί από το θρόνο του παρά να συλλειτουργήσει με τον Αντίχριστο και αιρεσιάρχη Άριο. Την προηγουμένη πήγε πολύ πρωί στο ναό της Αγίας Ειρήνης, μπήκε στο Ιερό Βήμα, γονάτισε μπροστά στην Αγία Τράπεζα και ενώπιον του Εσταυρωμένου και με θερμά δάκρυα παρακαλεί τον Κύριο να μην τον αξιώσει να προσευχηθεί με τον ασεβή αυτόν άνδρα. «Θεέ μου», έλεγε, «ή πάρε εμένα ώστε να μην δω τη φρικτή αυτή η μέρα, ή σήκωσε τον Άριο από τον πρόσωπο της γης, για να μην θεωρείται εις το εξής η ασέβεια ως ευσέβεια». Ο Θεός άκουσε την προσευχή του Αγίου Αλεξάνδρου, διότι έκανε το θαύμα του. Την ίδια ημέρα που παρακάλεσε ο Όσιος Πατριάρχης, εκείνο το βράδυ βρήκε ικτρό θάνατο ο Άριος εις ένα δημόσιο αποχωρητήριο κατά την αψευδή μαρτυρία του Αγίου και Μεγάλου Πατρός Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ο οποίος και αυτός είχε λάβει μέρος ως διάκονος τότε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας. Ο Αλέξανδρος, στο άκουσμα της θαυματουργικής επεμβάσεως της Θείας Δυνάμεως, συγκεντρώνει κλήρο και λαό στο ναό της Αγίας Ειρήνης για να δοξολογήσει και να ευχαριστήσει τον Πανάγαθο, διότι έτσι απέδειξε ο Θεός το ενδιαφέρον του υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η χαρά αλλά και η συγκίνηση, η βαθιά εντύπωση σε όλους υπήρξε τόσο μεγάλη ώστε να τονωθεί η πίστη και η ευσέβεια του Ορθοδόξου λαού στο Βυζάντιο και σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Ο ευνίδιος θάνατος του Αρίου και μάλιστα με τέτοιες τραγικές συνθήκες ταπείνωσε τους οπαδούς του αιρεσιάρχη και χάρισε στην Εκκλησία την ηρεμία και τη γαλήνη. Ο δε Άγιος Αλέξανδρος βρήκε τον εαυτό του. Όλοι οι χριστιανοί το θαύμα της απαλλαγής από τον Άριο το απέδωκαν πολύ σωστά στις προσευχές του Οσίου Πατριάρχου των. Έτσι το ηθικό κύρος του Αλεξάνδρου υψώθηκε τόσο πολύ που ο θαυμασμός και ο σεβασμός στο πρόσωπό του παράλληλα ήταν εξύψωση και του θρησκευτικού αισθήματος. Εκυβέρνησε έτσι την Εκκλησία σύμφωνα με το Θείο Θέλημα μέχρι του θανάτου του, δηλαδή ως το έτος 340 περίπου. Οι υπηρεσίες του προς την Ορθοδοξία είναι ανυπολόγιστες. Με τις βαθιές δογματικές και βιβλικές του γνώσεις, με την ευσέβεια και αγιότητα του βίου του, με τη θεοφιλή του δράση και αφοσίωση χάρη της Εκκλησίας, τον ανάδειξαν ένα από τους μεγάλους και υπέρμαχους της Ορθοδοξίας στιλοβάτες. Γι' αυτό, μόλις εκοιμήθη, ο λαός σύσσωμος απέτησε να αναρτηθεί η εικόνα του ως Αγίου. Είχε ήδη επιβληθεί στη συνείδηση όλων των χριστιανών. Η Εκκλησία μας, τιμώντας τη μνήμη του, τον ανακήρυξε και επισήμως Άγιο, όρισε δε την 30 Αυγούστου να τιμάται η μνήμη του ως παράδειγμα ευσεβίας και ορθοδοξίας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Amen.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στον θεάρεστο βίο και την θεοφιλή πολιτεία των εορταζομένων σήμερα Αγίων Τριών Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου, αφού παρουσιάσαμε και εγκομινιαστικούς για αυτούς ύμνους από την ιερή μας υμνολογία. Ειδική και λεπτομεριακή αναφορά εκάναμε στους υπέρ της Αγίας μας Εκκλησίας και της αμομή του Ορθοδόξου Πίστεως, ακλινής και γενναίους αγώνες του Αγίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αλεξάνδρου, που εκπροσώπησε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας τον ασθενούντα υπέργυρο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνη, τον οποίο και διαδέχθηκε με τα ταύτα. Ιδιαίτερα εξήρθη η μεγάλη του αγωνία και ανησυχία, που μεταφράστηκε σε έντονη και ολόθερμη και παρατεταμένη πύρινη προσευχή, καθώς ήταν γονατισμένος μπροστά στην Αγία Τράπεζα του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Κωνσταντινουπόλεως και ενώπιον του Εσταυρωμένου Κυρίου μας, προκειμένου να αποτραπεί η επιβληθήσα από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντιο κοινωνία και συλλειτουργία με τον ακοινώνητο και αιρεσιάρχη Άριο, όπερ και επετεύχθη έπειτα από τον ευνίδιο, φρικτό και επώδυνο θάνατο του Αρίου. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε δύο περιστατικά θαυμαστά και εξαίσια που συνέβησαν έπειτα από εγκάρδια και πύρινη προσευχή Αγίων Ανδρών της Εκκλησίας μας. Το πρώτο περιστατικό. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας Εφραίμιος, που επατριάρχευσε από το 527 έως 546, είχε θερμό ζήλο για την Ορθόδοξη πίστη. Όταν λοιπόν άκουσε ότι στην περιοχή της Ιεραπόλεως ασκήτευε κάποιος αιρετικός στυλίτης, πήγε κοντά του για να τον επαναφέρει στην Ορθοδοξία. Αφού συζήτησαν αρκετά, ο στυλίτης επέμεινε και ζήτησε έμπρακτες αποδείξεις. Δηλαδή τι θέλεις, με τι τρόπο να σου αποδείξω την ορθότητα των δογμάτων μας? Να, κύριε Πατριάρχη, αποκρίθηκε ο στυλίτης, να ανάψουμε μια φωτιά και να μπούμε και οι δυο μέσα. Όποιος δεν καεί, αυτός θα είναι πραγματικά ορθόδοξος. Τότε ο θείος Εφραίμιος του λέγει: «Έπρεπε, παιδί μου, να μ' ακούσεις σαν πατέρα και τίποτε περισσότερο να μην ζητήσεις. Επειδή όμως ζήτησες απόδειξη που ξεπερνά τις δικές μου δυνάμεις, θα εμπιστευθώ στον Κύριό μου και θα το κάνω αυτό για τη σωτηρία της ψυχής σου». Γυρίζει μετά στους ακολούθους του και τους παραγγέλει:
«Ευλογητός ο Θεός, φέρτε εδώ μερικά ξύλα». Και αφού τα έφεραν, ανάβει φωτιά ο Πατριάρχης μπροστά στο στήλο και απευθύνεται στο στυλίτη. «Κατέβα λοιπόν να μπούμε και οι δυο στη φωτιά αυτή όπως ζήτησες». Κατάπληκτος εκείνος για την πίστη του Πατριάρχη, αρνείται να κατεβεί. «Εσύ δεν το πρότεινες αυτό», του λέει ο Πατριάρχης. «Πώς τώρα αρνείσαι να κατέβεις?» Τότε ο θείος Εφραίμιος έβγαλε το ομοφόριό του, πλησίασε τη φωτιά και προσευχήθηκε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας, ο οποίος σαρκώθηκες για τη σωτηρία μας από τη δέσποινά μας, αϊπάρθενη Θεοτόκο, φανέρωσέ μας την αληθινή πίστη». Μόλις τελείωσε την προσευχή αυτή, πέταξε το ομοφόριο στη μέση της φωτιάς. Η φωτιά άναβε πολλή ώρα και αποτέφρωσε όλα τα ξύλα. Μόλις έσβησε, πλησίασαν και πήραν το ομοφόριο σώο και αυλαβές, χωρίς ίχνος καψίματος. Ο στυλίτης, συγκλονισμένος, αναθεμάτισε την αίρεση στην οποία πίστευε, προσήλθε στην Ορθοδοξία και σύντομα κοινώνησε από τα χέρια του Πατριάρχη. Και το άλλο περιστατικό. Ρώτησαν κάποτε τον Αβά Παλάδιο, που καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, «Κάνε αγάπη, Πάτερ, και πες μας, από ποια αιτία έγινες μοναχός?» «Στην πατρίδα μου», απάντησε εκείνος, «μισό χιλιόμετρο μακριά από το τείχος ζούσε ένας έγκλειστος μοναχός που λεγόταν Δαβίδ. Είχε έρθει από τη Μεσοποταμία. Ήταν πολύ ανάρετος, ελεήμων και εγκρατής. Έμεινε κλεισμένος και προσευχόμενος στο κελί του περίπου 70 χρόνια. Εκείνο τον καιρό, εξαιτίας βαρβαρικών επιδρομών, τα τείχη της Θεσσαλονίκης φυλάγονταν μέρα και νύχτα από τους στρατιώτες. Ένα βράδυ, οι φρουροί του τείχους, που ήταν προς το μέρος του κελιού του εγκλείστου, είδαν να βγαίνουν φλόγες από τα παράθυρά του. Σκέφτηκαν ότι κάποιοι βάρβαροι πλησίασαν και έβαλαν φωτιά στο κελί. Όταν όμως ξημέρωσε, βγήκαν έξω και βρήκαν το γέροντα ζωντανό και το κελί απείραχτο. Έμειναν γι' αυτό έκπληκτοι. Την άλλη νύχτα ξαναβλέπουν φλόγες στο κελί. Το ίδιο γινόταν και τις επόμενες νύχτες. Το παράδοξο φαινόμενο γίνηκε γνωστό σε όλη την πόλη και πολλοί πήγαιναν και αγρυπνούσαν στο τείχος για να δουν το φλεγόμενο κελί του Οσίου Δαβίδ. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το θάνατο του γέροντα. Αφού λοιπόν αντίκρισα το θαύμα, όχι μια και δυο, αλλά πολλές φορές, είπα μέσα μου: «Αν ο Θεός χαρίζει τόση δόξα στους δούλους του στον κόσμο αυτό, πόση θα τους χαρίσει στην αιωνιότητα, όταν σαν ήλιος θα λάμπει το πρόσωπό τους?» Αυτή ήταν η αιτία να φορέσω το μοναχικό του το σχήμα. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα είπαμε για τους τρεις Αγίους υπερμάχους της Ορθοδοξίας, Πατριάρχας Κωνσταντινούπολεως Αλέξανδρο, Ιωάννη και Παύλο, που τιμά σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, ύστερα από τον θρίαμβο κατά του αιρεσιάρχου Αρίου και της δεινής αιρέσεώς του, που κατόρθωσε με την πύρινη προσευχή και την ακατάβλητη μαχητικότητά του ο Άγιος Αλέξανδρος, και μετά από τα θαυμαστά και εξαίσια κατορθώματα που επέτυχε η ένθερμη προσευχή Αγίων Ανδρών που παραθέσαμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να είμαστε ασυμβίβαστοι και ανυποχώρητοι στα θέματα της Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως ως κληρικοί, μοναχοί και λοιποί χριστιανοί, και μάλιστα ως Ορθόδοξη Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές. Thank you.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείμ.